χαίρομαι που θα είναι κοντά μας σήμερα ο Βασίλης. Πρώτον, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε, έχουμε πάρα πολλά νέα του να μάθουμε, να ακούσουμε. Αλλά κυρίως που θα είναι στην παρέα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάναμε καλή παρέα με τον Βασίλη. Δέσαμε με τον Βασίλη. Κάναμε πολύ καλή παρέα. Έχουμε κάνει πολλά γέλια, πολλά γλεντοκόπια. Πολύ φαΐ. Πολύ φαΐ. Θυμάσαι που είχε πάθει μια ελαφριά κατάθλιψη το πρώτο καιρό της εγκυμοσύνης μου που δεν σας έλεγα ότι είμαι Άγιος, που δεν μπορούσα να πλησιάσω καν στην κουζίνα όταν ήμουν ακόμα στους εμετούς. Όχι μετά που μου άνοιξε η όρεξη και το έλεγα. Βράσε μια μακαρονάδα στις 10, βράσε άλλη μία πριν πω στην εκπομπή και βράσε μου και μία μέσα στην εκπομπή να πάω. Και με έπιανε. Και μία για το φινάλε να με βρει στο καμαρίν. Τι μακαρόνι έχω φάει, Χριστέ μου. Και έπιανε το γέροντα και μου έλεγε αυτή. Τι έχει η Ελένη, ρε. Μήπως δεν τη αρέσουν τα φαγητά μου, γιατί δεν μπαίνει στην κουζίνα. Όλους μας ρώταγε. Και εγώ έλεγα στην Ελένη. Που μόκριζε, πού είναι. Μην κάνω φαγητά με μυρωδιές πολλές. Ό,τι υπάρχει κάτι που να μην μυρίζει, Παναγία μου, σαλάτες. Δεν μπορώ να μπούμε στο πλατό, θα λιποθυμήσω. Μέχρι φιδέ είχαμε προτείνει. Ευαγγελισμό. Όλοι φτιάχνουν ένα ορεκτικό, αυτό έβαλε δύο γουρουνοπούλες στο φούρνο δηλαδή. Συνοδεία. Εν τω μεταξύ έπαιζε εσύ και K9 έμπαινε. Κάτι έχετε φτιάξει εδώ πέρα, κάτι με σκόρδα, κάτι με τέτοια. Οχ. Αυτό το μύριζα με το που πάρκαρα απ' έξω. Έλεγα Παναγία μου, τι θα με βρει σήμερα. Θα μπορέσω να μιλήσω ή θα με βγάλουν σηκωτή. Τι θα κάνω. Πού να ξέρει και ο ταλέπορας. Και να με κοιτάτε και όλοι με στο μάτι. Τύπου έχει κάτι να μα πει. Αλλά ομολογώ και σα ευχαριστώ, παιδιά. Κανεί δεν με έφερε σε δύσκολη θέση από εσά. Προ Θεού. Και από κανέναν άλλον εκείνη την περίοδο. Άψογοι όλοι. Και αυτοί που με ξέραν και αυτοί που δεν με ξέραν. Προ Θεού. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα στα δικά μα. Να θυμηθούμε. Σήμερα έχει μια καλεσμένη. Που έχει